Ποσοστά ανασφάλιση τη εργασία που αγγίζουν το 60% εμφανιζοκλάδος του τουρισμού, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισητισμού, με το φαινόμενο να λαμβάνει τρομακτικέ διαστάσει και στην Κρήτη. Ξενοδόχοι αθετούν τι προποθέσει για την χρηματοδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με εργαζόμενου να καλούνται να εργαστούν έω και δύο φορέ το μήνα, ώστε να υποχρεωθούν σε παρέτηση. Στον χώρο του επισητισμού τουρισμού υπάρχει μαύρη εργασία, Υπάρχει, αν θέλετε, ελαστι... υπάρχουν οι ελαστικέ μορφέ απασχόληση και ένα σωρό προβλήματα, παρά το ότι τα στοιχεία τα οποία έχουμε, τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι ο τουρισμό στη χώρα μα για το 2011 θα έχει αυξητικέ τάσει σε διψήφιο αριθμό. Και παρά το ότι υπάρχει αυτό το ενθαρρυντικό, οι εργοδότες προχωρούν σε αυτή την ασυνδοσία. Παράλληλα, άνεργοι κάτω των 24 ετών βαφτίζονται μαθητέ για να δικαιολογηθεί η παράκαμψη των συλλογικών συμβάσεων με στόχο να νομιμοποιηθεί η καταβολή αμοιβή κάτω από τα κατώτατα όρια τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία. Έχουμε αυτό το όνομα φαινόμενο και ενώ έχει υπογραφεί κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει πώ θα εργάζονται οι μαθητέ, οι εργοδότες συνεχίζουν. Να μην εφαρμόζουν την οικία, την κοινή υπουργική απόφαση, διότι δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί και εκεί υπάρχει ακριβώ το πρόβλημα. Παρά το ότι υπάρχει νόμο που καθορίζει ποιο θα είναι το ποσοστό των μαθητών, δεν υπάρχει, αν θέλετε, η πολιτεία εκείνη η οποία μπορεί να ελέγξει το φαινόμενο αυτό, με αποτέλεσμα να έχουμε και πάλι ασυδοσία όσον αφορά τους μαθητές. Με βάση στοιχεία του 2010 από τους 550.000 εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο μόνο οι 228.000 ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Εμείς ένα στοιχείο που το οποίο έχουμε ότι σε πανελλαδική κλίμακα αλλά και σε ε, επίπεδο Κρήτης ε, είχαμε 550.000 εργαζόμενους πέρσι στον επιστημό τουρισμό. Α, τα στοιχεία τα οποία πήραμε από το ΙΚΑ δείχνουν ότι οι ασφαλισμένοι στους 550 ήταν περίπου 130.000 στον επισητισμό και 98.000 στα ξενοδοχεία.